Καλησπέρα, συναγωνιστές. Σήμερα, 18 Δεκέμβρη, είναι η Διεθνής Μέρα του Μετανάστη. Τα σωματεία, το ΠΑΜΕ, η εργατική τάξη της χώρας μας δείχνει την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και μετανάστες. Το κυνήγι του κέρδους των αφεντικών ξερίζωσε αυτούς τους ανθρώπους από τις χώρες τους, τους έβαλε σε κινδύνους, τους έμπασε σε πολέμους, τους εγκλώβησε μέσα σε άθλιες συνθήκες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη χώρα μας και αλλού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουν με κοινό αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους, χωρίς προσφυγιά. Τα σωματεία μας, τα σωματεία που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, σήμερα, συμβολικά, για μία ακόμα φορά, παραδώσαμε υλική βοήθεια στα hot spot, συμπαρασταθήκαμε στον πόνο των μεταναστών, τους δώσαμε το χέρι μας, την αγκαλιά μας. Με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, εγκρίθηκε ήδη από πολλές εργατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο να προχωρήσουμε σε καμπάνια ενημέρωσης, συζήτησης με τους εργαζομένους, σε κάθε χώρα, με κοινό κάλεσμα των συνδικάτων που θα κορυφωθεί με αγωνιστικές πρωτοβουλίες στις 20 Γενάρη του 2020. Η αιτία άλλωστε που οδηγεί σε πολέμους και προσφυγιά είναι η ίδια αιτία για τα δεινά που ζούμε και εμείς σήμερα. Η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό Καρμανιόλα που φέρνει προσπαθεί να μας παρουσιάσει ότι κάτι βελτιώνεται. Να παρουσιάσει ότι η πολιτική της έχει θετικό πρόσημο και ο προϋπολογισμός λέει όμως την αλήθεια. Είναι ο καθρέφτης της αντιλαϊκής της πολιτικής. Η οικονομική φάση που βρισκόμαστε είναι διαφορετική. Βρισκόμαστε σε φάση ανάκαμψης. Μετά από 10 χρόνια κρίσης, πλέον έχουμε τον πρώτο προϋπολογισμό που έρχεται σε φάση ανάκαμψης. Κάποιοι καλοπροαίρετοι μπορεί να πίστευαν ότι κάτι, βρε αδερφέ, μπορεί να αλλάξει. Τι αλλάζει λοιπόν, τι νέο φέρνει ο προϋπολογισμός? Τίποτα πραγματικά νέο. Συνέχεια της γνωστής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Αυτό άλλωστε θα πει και η γνωστή ατάκα που έχουμε βαρεθεί να την ακούμε από Τσίπρα, από Μητσοτάκη, από Γεωργιάδη και άλλους υπουργούς, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Ο προϋπολογισμός λοιπόν υλοποιεί όλες τις μνημονιακές δεσμεύσεις, όλα τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για 3,5%. Υλοποιεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε. Ενώ κόβει λοιπόν από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, δίνει απλόχερα δισεκατομμύρια στους εργοδότες, αλλά και στο ΝΑΤΟ. Λέει η κυβέρνηση, θα υπάρξει ανάπτυξη για όλους. Θα μειωθούν οι φόροι για όλους. Ποια είναι η πραγματικότητα, τι λένε τα νούμερα? Κεφάλαιο και εργοδότες θα έχουν λιγότερους φόρους για 600 εκατομμύρια ευρώ, αφού μειώνεται η φορολογία τους από το 28 στο 24. Μάλιστα, η φορολογία για τα μερίσματα των μετόχων, δηλαδή των καπιταλιστών, αυτών που παίρνουν τα κέρδη από τις ΑΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ τις μείωσε από το ήδη πολύ χαμηλό 15%, τις πήγε στο 10%. Και τώρα ήρθε η Νέα Δημοκρατία να τις πάει ακόμα πιο κάτω, στο 5%. Την ίδια ώρα που σημερινή έκθεση έλεγε ότι οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες για το 2018 είδαν τα κέρδη τους αυξημένα κατά 48%. Τις φοροελαφρύνσεις αυτές τις δίνουν στο κεφάλαιο, γιατί έχουν φροντίσει πρώτα να τα πάρουν από μας. Είναι ψέμα αυτό που λένε ότι μειώνονται οι φόροι των εργαζόμενων. Στην πραγματικότητα αυξάνεται κατά 800 εκατομμύρια η φορολογία από τα φτωχά και λαϊκά στρώματα. Προβλέπεται ταυτόχρονα αύξηση των κρατικών εσόδων 600 εκατομμυρίων λόγω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που με το 30% θα χτίζεται, λέει, το αφορολόγητο. Πράγμα που από ό,τι φαίνεται από τα 600 εκατομμύρια λοιπόν που περιμένουν, πολλοί κόσμος δεν θα καταφέρει να το πιάσει. Ταυτόχρονα μειώνονται παροχές υγείας, μειώνονται 173 εκατομμύρια επιδόματα αναπήρων.
Στο μέτωπο του ασφαλιστικού η κυβέρνηση υπολογίζει ότι μέσω του προϋπολογισμού της θα μειώσει τις εργοδοτικές εισφορές κατά 120 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι εργοδότες την κλεμμένη υπεραξία που με τους αγώνες της η εργατική τάξη είχε καταφέρει να πηγαίνουν στα ταμεία μας, δεν θα την καταβάλουν, θα την κρατάνε στην τσέπη. Και ταυτόχρονα με αυτό θα μειωθούν τα ποσά που θα πηγαίνουν στα ταμεία μας. Παράλληλα, σχεδόν 200 εκατομμύρια λιγότερα θα χρηματοδοτήσει το κράτος για συντάξεις. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνο εδώ. Η επίθεση στο ασφαλιστικό δεν έχει γίνει μόνο από μια κακή κυβέρνηση της δεξιάς. Άλλωστε η επίθεση ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Αλλά μπήκαν οι βάσεις με την κυβέρνηση την προηγούμενη, με τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου πάνω σε αυτόν τον νόμο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθετεί. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, βρίσκονται σε απεργίες και το ΠΑΜΕ ήταν εκεί και στη χθεσινή απεργία που υπήρχε στη Γαλλία κόντρα στο νομοσχέδιο για τα ασφαλιστικά. Άρα η επίθεση έρχεται συνολικά από τους εργοδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή την επίθεση στο ασφαλιστικό ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους που πιθανά δεν έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι τι ακριβώς διακυβεύεται. Προετοιμάζουμε μεγάλη απεργιακή απάντηση, απαιτώντας να μην ιδιωτικοποιηθεί η ασφάλιση, απαιτώντας δημόσια πλήρως ασφαλιστικό σύστημα, υψηλές παροχές υγείας, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. Προσπαθούν να μας παραμυθιάσουν. Ότι τάχαμε τις επενδύσεις, λέει, θα έρθουν και καλύτεροι μισθοί, θα έχουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Αν ήταν έτσι, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θα ζούσαν με χρυσά κουτάλια. Οι εργαζόμενοι στις ελεγκτικές εταιρείες, στις τράπεζες ή στα λιμάνια θα ήταν βασιλιάδες. Ανταυτού φέρνουν νέα επίθεση με το σχέδιο Ηρακλής, αυξάνουν τις πληστηριασμούς, τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας. Ακούγοντας όλα τα παραπάνω, συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να βρίσκει θετικό τον προϋπολογισμό. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να βρίσκει ότι ο στόχος της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα ωφελήσει τη ζωή του. Μαντέψτε λοιπόν, συνάδελφοι, ποιος έχει χαρεί και θεωρεί πολύ θετικό τον προϋπολογισμό. Ποιος είναι αυτός που θεωρεί ότι ο αντιλαϊκός φορομπηχτικός προϋπολογισμός Καρμανιόλα, όπως λέμε εμείς, του 2020, δημιουργεί, όπως λέει σε πρόσφατο του άρθρο, αισιοδοξία, αφού θέτει ως βασικό στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού της ανάπτυξης. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Θα μπορούσε να είναι κάποιος Ευρωπαίος Επίτροπος. Αλλά όχι, συνάδελφοι. Είναι ο ηγέτης της συνδικαλιστικής μαφίας, όπως πολύ σωστά την έχουν ονομάσει οι εργαζόμενοι. Είναι ο εφιάλτης του εργατικού κινήματος. Είναι ο διορισμένος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο Παναγόπουλος. Αυτουνού τα λόγια λένε ότι ο προϋπολογισμός είναι αισιόδοξος. Τη στιγμή που χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο, τη στιγμή που εργατικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα αντιπαλεύουν με νύχια και με δόντια αυτό τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, αυτός ο κατά τα άλλα εκπρόσωπος των εργαζομένων βγαίνει και λέει τι θετικός που είναι. Οι ίδιοι που έχουν βάλει πλάτη στο χτύπημα του κινήματος είναι οι ίδιοι που λένε ότι οι απεργίες και οι αγώνες φάγαν τα ψωμιά τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίες αυτές οι δηλώσεις, συνάδελφοι. Οι εργοδότες και η κυβέρνηση θέλουν να περάσουν τα μέτρα χωρίς καμία αντίδραση. Γι' αυτό προσπαθούν να καθυποτάξουν τα σωματεία. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ φρόντιζε να φέρει το νόμο για το 50-1 για τις απεργίες, ώστε να μην μπορεί κανένα σωματείο να πάρει απόφαση. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία με το ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζόμενων και των συνδικάτων προσπαθεί να φέρει σιγή νεκροταφείου. Με το δόγμα νόμος και τάξη της κυβέρνησης εντείνουν την κρατική και εργοδοτική καταστολή. Σήμερα κιόλας
χτύπησαν συναδέλφους μας στη Θεσσαλονίκη που πάλευαν να μην γίνει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Επιτίθεται στους αγώνες των εργαζόμενων, κάνοντας λόγο για αγώνες των λίγων που ταλαιπωρούν τους πολλούς. Ετοιμάζουν να φέρουν συνάδελφοι νόμο που να εμποδίζουν ακόμα και τις πορείες. Νόμο που εμάς σήμερα θα μας έκανε παράνομους. Από το βήμα αυτό εκφράζουμε την αγωνιστική μας συμπαράσταση στους εργαζόμενους του μετρό, αλλά και στους εργαζόμενους του ΟΤΕ που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Το λέμε καθαρά και ξάστερα και να το ακούσουνε καλά. Απαντάμε στην επίθεση αυτή με όλους τους τρόπους και όλες τις μορφές. Μόνο ο μαζικός αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Αυτόν φοβούνται τα αφεντικά, γι' αυτόν νομοθετούν την περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών ακόμα πιο ξεδιάντροπα. Το ταξικό κίνημα έχει πείρα. Ξέρει τι θα πει αγώνας, ξέρει τι θα πει σύγκρουση. Δεν τους φοβόμαστε, συνάδελφοι. Αυτοί μας φοβούνται. Με όλα τα παραπάνω, ένα είναι το καθήκον για μας. Να απευθυνθούμε στους συναδέλφους μας, ακόμα πιο πλατιά, να τους ενημερώσουμε, να τους κινητοποιήσουμε, να τους βάλουμε το ερώτημα. Όλα αυτά τα χρόνια δοκίμασες να μην συμμετέχεις. Δοκίμασες τι θα πει να μείνεις σε μέλος του σωματείου σου. Δοκίμασες τι θα πει να περιμένεις εξ ουρανού μία λύση. Δοκίμασες να μην κατέβεις στο δρόμο. Πήγε καλά αυτό? Είχες θετικά αποτελέσματα? Έζησες καλύτερες μέρες? Είναι η ώρα, συνάδελφοι, πιο θαρετά να δυναμώσουμε τα σωματεία μας, τον ταξικό προσανατολισμό τους. Είναι η ώρα του αγώνα. Κάτω ο προϋπολογισμός Καρμανιόλα. Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση. Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις παροχές υγείας, παιδείας, πρόνοιας, στις υποδομές. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πάμε δυνατά, συνάδελφοι. Γεια σας.